Λέξατε άλλο ένα παιχνίδι που πάω παίζει εντυπωσιακό όσο στο πενήφωνο. Έχει την ευκαιρία ουσιαστικά να τελειώσει το παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει και μετά δεν παίρνει και το αποτέλεσμα που ουσιαστικά άξιζε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μεγάλη βοήθηση, είναι κρίμα πραγματικά ότι παρουσιάζει μια μεγάλη εικόνα στο πρωτομήχρονο, που ήδη είχαμε δίκαια, είχαμε τις φάσεις ευκαιρίες. Ξαφνικά στο πρωτομήχρονο που πουθενά να δεχόμαστε γκολ και όλα αλλάζουν. Δεν καταφέρουμε να κερδίζουμε, χάνουμε τα παιχνίδια του τίποτα. Είναι αυτό μας αφήνει μια συμβουλίωση. Κατάξτε με, σε αυτό το γήπεδο πάω και δυσκολεύεται. Αλλά ο τρόπος που μπήκε ήταν πολύ πιστικός. Είναι κάτι που μπορείς να κρατήσεις για το μέλλον της ομάδας συγκεκριμένης, γιατί κατά ψέματα καινούργια ομάδα είναι, τέλει από το χρόνο της. Εντάξει, το έχουμε πει ότι θα υπάρχουν κάποιες κατανεβάσματα. Το θέμα είναι αυτά να τα καταλαιώνουμε, δεν μπορούμε να το έχουμε σαν δεδομένο αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε γρήγορα. Σε απογοητεύει κάποιο χρόνο που σου πει ότι θα πρέπει να το πρόσφερο. Να είσαι κάτι στο γήπεδο και να χάσει ένα παιχνίδι, σου συμπαγωγικά σε απογοητεύει. Σαν ποδοσφαιριστής, όταν βλέπει ένα πλάνο να αποδίδει αγωνιστικά και όχι σε αποτελέσματα. Γιατί για να το δει, πρέπει να πάρει κάτι. Πώ το μεταφράζει? Σίγουρα δίνει μια αποστατική πνοή στην ομάδα. Ξέρει τι παίζει, ξέρει πώ θα το κάνει στο γήπεδο και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Όμω, όπω ξαναπεί, τα αποτελέσματα σου δίνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και νιώθει καλά ότι αυτό που κάνει αποδίδει στο γήπεδο και παίζει του βαθμού. Μήπω το μυαλό σα είναι περισσότερο το πλάνο παρά η ουσία? Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό, όχι. Απλά πρέπει να είμαστε πιο, ρεαλιστέ, πιο. Να πάμε το πάνω το παιχνίδι, να είμαστε. Να το θέλουμε περισσότερο, γιατί μένουμε κάπως στο πώς το κάνουμε, αλλά ξαφνικά χάνουμε μάτσα από τίποτα. Τελικό στην Πέμπτη, στην ουσία με την Κράσνοντας, δύσκολη ομάδα, πάρα πολύ ποιοτική. Με ποιον στόχο πάτε, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι? Όπως είδαμε, είναι μια καλή ομάδα εδώ και εμείς είμαστε καλοί. Όντως είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας πρέπει να πάμε να κερδίσουμε και να έχουμε κάποιες ελπίδες. Οπότε αυτό είναι ο στόχος, συγκεντρωμένοι και να πάμε να διεκδικήσουμε τις ελπίδες μας. Ευχαριστώ πολύ.